Ακολουθεί πολιτική συνέντευξη στην επόμενη μέρα και σήμερα εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Εθνικές εκλογές 2023 στον δρόμο προς τις κάλπες. Σήμερα φιλοξενούμε λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά, τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη Πειραιά Καινήσων, τον κύριο Θεόδωρο Δρίτσα, τον πολύ αγαπητό κύριο Θεόδωρο Δρίτσα, εδώ στο νησί. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς κύριε Πολίτη και σε όλες και όσοι μας ακούν και στο νησί, το αγαπημένο νησί, τα Κύθρα. Το αγαπημένο νησί που σας περιμένουμε, πιστεύω ότι θα έρθετε. Είναι πια σε λίγες μέρες, ναι, θα μας δοθεί η δυνατότητα, όχι μόνο εγώ, ναι, αλλά φροντίζουμε και όσο μπορούμε, κάνουμε περιοδίες όλες και όλοι οι υποψήφοι του συνδυασμού, και αυτό είναι μια ξεχωριστή πολιτική ποιότητα, νομίζω. Έτσι. Στην τελική ευθεία λοιπόν προς την εκλογική αναμέτρηση στις 21 Μαΐου, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, θα υπάρξει αυτοδυναμία, κύριε Υπουργέ, πώς το βλέπετε? Αυτό θα το κρίνει η επιλογή και η ψήφος των πολιτών. Και νομίζω ότι όλη η συζήτηση καλό είναι να επικεντρωθεί με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών, νεότερων και παλαιότερων, σε ηλικία ανθρώπων, γιατί εντάξει, κυβερνά τη χώρα και γενικώς όλες τις χώρες κυβερνούν συμφέροντα, κυβερνούν δυνάμεις που δεν είναι υπό έλεγχο, πολλές φορές αδιαφανείς, εκλέγονται κυβερνήσεις, παρέρχονται κυβερνήσεις, αλλά η συμμετοχή της κοινωνίας, η συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα, όχι μόνο την ημέρα της ψηφοφορίας των εκλογών, με διάφορους τρόπους, και με την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και με τη συμμετοχή των συλλόγων και με τη συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας, θέλω να πω, αλλά και γενικότερα των πολιτών, είναι εντελώς απαραίτητη, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Τα θέματα είναι πάρα πολλά, είναι ανοιχτά. Στην πραγματικότητα, μετά από όσα έχει περάσει η ανθρωπότητα, αλλά κυρίως η χώρα μας, χρειάζεται ανασύνταξη. Και χρειάζεται ανασύνταξη και με άμεση αντιμετώπιση επιγόντων ζητημάτων ζωής, επιβίωσης, κάλυψης αναγκών, αλλά και προοπτικής, ενός σχεδιασμού προοπτικής. Αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορεί να αφαιθεί σε αυτό που μας λέει η σχολή που σκέψης που καθορίζει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ότι να δώσουμε κερδοφορία σε κάποιες μικρές, μεσαίες και κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις, να δώσουμε επομένως κίνηση στην αγορά και ότι έτσι η αγορά θα αυτορυθμιστεί και ότι έτσι θα έχουμε ανάπτυξη και θα έχουμε επίλυση ζητημάτων αναφορικά με τις κοινωνικές ανάγκες. Δεν έγινε πουθενά στον κόσμο, αυτή ήταν το δόγμα της Θάτσερ, του Ρέιγκεν, δεν έγινε πουθενά στον κόσμο, απέτυχε, οι ανισότητες αυξήθηκαν, η αναρχία παντού, στην αγορά, στην κοινωνική οργάνωση, στις επιλογές της του παραγωγικού μοντέλου επιδεινώθηκαν. Πρέπει σε αυτές τις κάλπες, μετά από χρεοκοπία της χώρας, μετά από πανδημία, μετά από κατάσταση πολέμου στην περιοχή μας, μετά από συνεχείς οικονομικές κρίσεις, μετά από το μονοσήμαντο μοντέλο τουρισμός και κτηριακές και κτίρια real estate που δεν δίνουν προστιθέμενη αξία για το μέλλον. Πολύ καλός ο τουρισμός, αλλά θέλει να συνδυαστεί
με παραγωγή που να κάνει χρήσιμη τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Έχουμε, όπως και αυτές τις μέρες ξανά διατυπώθηκε με επίσημα στοιχεία, την πιο μορφωμένη γενιά, τουλάχιστον από άποψη τεχνοκρατικής επάρκειας και γνώσεων, την πιο μορφωμένη γενιά της ιστορίας του ελληνικού έθνους, και τους έχουμε άνεργους. Αυτό σημαίνει ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν επαρκεί. Ούτε στον πρωτογενή τομέα, για να μένει και ο κόσμος στον τόπο τους, ναι. Μεγάλο ζήτημα η αποκέντρωση, τεράστιο ζήτημα. Βεβαίως, βεβαίως. Και οι επιλογές και η ενθάρρυνση και η ενίσχυση παραγωγικών τομέων που θα έχουν και δυναμισμό εξαγωγικό, θα έχουν και δυναμισμό αλλαγής των προτύπων και παραγωγικότητας ουσιαστικής σε υπηρεσίες, σε αγαθά, σε όλα αυτά που και το ελληνικό δαιμόνιο έχει τη δυνατότητα να μπει, εφόσον σχεδιαστεί σωστά σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αλλά όλα αυτά, κύριε πολίτη μου, απαιτούν δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να είναι ζήτημα ημετέρων. Δεν μπορεί να είναι ζήτημα των δικών μας ανθρώπων. Δεν μπορεί να είναι ζήτημα των υποτιθέμενων αρίστων. Ναι. Πρέπει να είναι λαϊκή, κοινωνική, πολιτική, με επιστημονική επάρκεια των πανεπιστημίων που θα εργάζονται όχι για το κέρδος κάποιων παράλληλων μόνο στα πανεπιστήμια, εξού και η ιδιωτικοποίησή τους, αλλά για το κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό συμφέρον. Αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές των πολιτικών απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ και των αξιακών απόψεων, τις οποίες κάθε στιγμή είμαστε πρόθυμοι να συγκριθούμε. Να συγκριθούμε και για τις περιόδους διακυβέρνησης, με όλες τις αδυναμίες και με όλες τις ενδεχόμενες αποτυχίες ακόμα σε ορισμένους τομείς, αλλά που δεν μπορεί να ξεχαστεί ότι αυτή η χώρα είχε την ευκαιρία να αναλάβει τις τύχες της μια κυβέρνηση της αριστεράς το 2019 με εντολή του ελληνικού λαού να συγκρουστεί με τους δανειστές, γιατί αυτή ήταν η εντολή τότε, να συγκρουστεί όχι καταστροφικά, να συγκρουστεί δημιουργικά ώστε να διεκδικήσει τα δίκαια του ελληνικού λαού σε μια περίοδο τεράστιας φτωχοποίησης του πληθυσμού, με κλειστά τα 30% των καταστημάτων και των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Και με κατακρεούργηση των συντάξεων, 40% και 50% και 60% μείωση των συντάξεων τότε. Αυτή η κυβέρνηση τότε λοιπόν έβαλε ένα σχέδιο σε αυτές τις πολύ πιεστικές συνθήκες να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, και το κατάφερε. Και ρύθμισε το χρέος μέχρι το 2030 με ευνοϊκότατους όρους, χάρη στους οποίους δανείζεται τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις διεθνείς αγορές. Και το ερώτημα είναι, αυτά που δανείζεται τα κάνει επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποδομές, ή τα κάνει για να καλύψει πολιτικές κερδοσκοπίας των ημετέρων του επιτελικού κράτους? Αυτές είναι διαφορές τεράστιες. Εμείς δεν έχω τον χρόνο, αλλά είμαστε πρόθυμοι σε μια πολύ σοβαρή και επιστημονική και πολιτική συζήτηση, χωρίς καταγγελίες, να εξέσουμε τις δύο σχολές πολιτικής ευθύνης που έχει η δεξιά και η αριστερά, η προοδευτική παράταξη. Και χρειάζεται μια κοινωνική συσπήρωση πάνω στις κατευθύνσεις που πιστεύω ότι ακόμα και άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία θα τις δουν πολύ θετικά και τις βλέπουν καθημερινά στη ζωή τους πολύ θετικά, για την υγεία, για την παιδεία, για το ένα, για το άλλο. Δεν είναι δυνατόν ακόμα η χώρα μας να ζει με
τα ζητήματα των φροντιστηρίων, ας πούμε, για να μπει στο πανεπιστήμιο, που καταδυναστεύουν τα οικονομικά των οικογενειών. Από πού και ως πού, πού γίνεται αυτό στον κόσμο για να περάσει από το γυμνάσιο και το λύκειο μια μαθήτρια, ένας μαθητής? Αυτό δεν θα λυθεί αύριο το πρωί, προφανώς, γιατί είναι πια ένα καθεστώς. Ναι. Αλλά πρέπει να βάλουμε στόχο να το λύσουμε αυτό σε μια παιδεία δημόσια που συνδέει την μέση εκπαίδευση με την ανώτατη εκπαίδευση αρμονικά. Έτσι. Και όχι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και το σπρώχνουμε τον κόσμο στα κολέγια. Αυτές είναι μεγάλες αποφάσεις και νομίζω ότι αν η ελληνική κοινωνία με την ωριμότητα που μπορεί να έχει από τόσα που έχει τραβήξει σκεφτεί μερικά βασικά πράγματα, η επιλογή στις 21 Μαΐου θα είναι τέτοια που το ζήτημα της αυτοδυναμίας προς την προοδευτική κατεύθυνση δεν θα χρειάζεται να συζητηθεί. Έτσι. Με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου, στα Χανιά θέλω να πάμε. Ήταν, από ό,τι βλέπω εδώ και φωτογραφικό υλικό, πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο παλμό. Θέλω να σας ρωτήσω, στις περιοδίες που κάνετε εσείς, πρέπει να έχετε ξεκινήσει να κάνετε περιοδίες, τι μηνύματα λαμβάνετε από τον κόσμο, κύριε Υπουργέ? Προχθές ήμασταν στην Αίγινα δύο μέρες, εκτός από τον Πειραιά από καθημερινά, σε όλες τις περιοχές, τις γειτονιές, αλλά και σε συναντήσεις και εκδηλώσεις με φορείς, αλλά στις περιοδίες αναφέρομαι τώρα. Στην Αίγινα και στην πόλη της Αίγινας και στην Πέρδικα και στην Αγία Μαρίνα θα ξαναπάμε, όπως και στα Κύθερα. Φαντάζομαι να μπορέσουμε να έρθουμε τουλάχιστον δύο φορές, αν όχι όλοι μαζί και τις δύο, τουλάχιστον μισή-μισή. Και εγώ προφανώς έχω ιδιαίτερη ευθύνη, μια και ήμουν μέχρι προχθές και επί πολλά χρόνια βουλευτής. Στοχεύουμε στη συνέχιση όλων αυτής της, να βγάλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρώτη δύναμη στις εκλογές της 21 Μαΐου, ξανά πρώτη δύναμη στον Αλφα Πειραιά και στα νησιά. Λοιπόν, βλέπω ένα πάρα πολύ καλό κλίμα ουσίας, πρώτα απ' όλα ουσιαστικής συζήτησης και απέναντί μας καλοσυνάτης διάθεσης. Ακόμα και άνθρωποι μας δηλώνουν, μας δήλωσαν, στην Αίγινα αναφέρομαι τώρα το πιο πρόσφατο, ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ήταν πάρα πολύ ευγενικοί απέναντί μας. Δεν είχαν καθόλου μα καθόλου μία περίπτωση μόνο, για να μία όμως συγκεκριμένη, που είπε δεν με ενδιαφέρεται. Είπα, απάντησα, σεβαστό, μια καλημέρα όμως να την πούμε. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και οι άνθρωποι που μας είπαν ότι επιλέγουν και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ήταν τόσο ευγενικοί, ήταν ανεπηρέαστοι δηλαδή από την τοξικότητα του κλίματος που επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης να επιβάλλει έντρομο στην πραγματικότητα, βλέποντας τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά για εκείνον. Λοιπόν, και εμείς σας το βεβαιώνω, δεν πάμε για να πούμε πόσο κακός είναι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτό λίγο πολύ το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία. Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό συμβόλαιο, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών, των νησιωτών, και εδώ χρειαζόμαστε όχι μόνο το μεταφορικό ισοδύναμο που έχει εγκαταληφθεί και δεν πληρώνονται τα χρήματα, αλλά και το υγειονομικό ισοδύναμο, όπως εξήγηλε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας από την ΚΟ, και πολλά άλλα νησιωτικά ισοδύναμα, απαραίτητος όρος για την περιφερειακή ανάπτυξη και για την νησιωτική Ελλάδα, που είναι πάνω από το 30% του ελληνικού πληθυσμού, της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να ενώσουν στην προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσει ο καθένας, τις πολιτικές προτάσεις των κομμάτων με τους πολίτες. Και σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται, αυτό θέλουμε,
δεν μας αφήνουνε. Κάθε μέρα βγάζουν και κάτι για να μην γίνει η ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Ναι. Το βλέπετε όλοι και όλοι. Ναι, το, το παρακολουθούμε. Κάτι δηλαδή που είναι πιπεράτο, ναι. Που είναι, αλλά που είναι από προσανατολιστικό. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε, να στοχαστούμε, να αναστοχαστούμε και να σκεφτούμε την επόμενη μέρα της ζωής μας, αλλά και την επόμενη πενταετία έως δεκαετία, για μια πραγματικά ανθεκτική, δίκαιη πρόοδο στη χώρα μας. Βεβαίως. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις. Μετά την τραγωδία στα Τέμπη είδαμε ότι η διαφορά μειώνεται αισθητά. Αυτή η οργή αγανάκτηση αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις. Σε μια χθεσινή δημοσκόπηση, δεν θυμάμαι τώρα ποια εταιρεία την έκανε, πρέπει να το ψάξω λίγο, είδαμε ότι η ψαλίδα άρχισε πάλι και ανοίγει. Πώς θα μου το... Δεν θέλω να σχολιάσατε, μπω στην συνωμοσιολογική αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων. Ναι. Προσωπική μου άποψη πολύ καιρό τώρα είναι ότι η ρευστότητα των δεδομένων και η ανασφάλεια των πολιτών και η αμηχανία των πολιτών μπροστά στο ότι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει, αν σήμερα η δουλειά που έχουν θα την έχουν και αύριο, μεγάλο ζήτημα αυτό. Το ζήτημα της ασφάλειας ζωής. Έχω 100, θα τα έχω αύριο το πρωί. Βέβαια. Γιατί τώρα ο ΣΑ ανακοίνωσε 1,5% ονομαστική αύξηση εισοδημάτων στην Ελλάδα το 2022. Σωστά. Ονομαστική, 1,5% δεν είναι και τίποτα φοβερό. Mm-hmm. 7,5% πραγματική μείωση της αγοραστικής δύναμης, δηλαδή του πραγματικού εισοδήματος. Όταν ζούμε σε εποχές που οι πολίτες, και μιλάμε για τη συντριπτική πλειοψηφία, φτωχοί, νεόπτωχοι, άνθρωποι που μέχρι προχθές τα βγάζανε κάπως αλλά έχουν αρχίσει να δυσκολεύονται πάρα πολύ, άνθρωποι που κάπως τα βγάζουν και τώρα αλλά δεν ξέρουν αύριο τι θα συμβεί. Τι τους ξημερώνει. Αυτή η ανασφάλεια είναι πολύ κακό σύμβουλος για κάθε πολίτη όταν είναι μόνος του για να πάρει αποφάσεις. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να τα καταγράψουν. Αδύνατο. Δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος αυτή τη ρευστότητα να την καταγράψει κανείς. Επομένως η ευθύνη των πολιτών μπροστά στην κάλπη είναι τώρα. Αυτή είναι μια γενική επιστήμανση, η δική μου άποψη για τις δημοσκοπήσεις. Όμως τα Τέμπη δεν ήταν μόνο η τραγωδία που είναι το κύριο της απώλειας τόσων ανθρώπινων ζωών, ας πούμε. Όπως ήταν και το μάτι. Άλλοι λόγοι, άλλες αιτίες, άλλη κατάσταση, άλλες ευθύνες, αλλά ακόμα για μας το μάτι είναι άγος, κύριε πολίτη, και για όλο τον ελληνικό λαό. Δεν είναι πράγματα που τα περνά κανένα μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα τόσο εύκολα. Προς Θεού, τα Τέμπη λοιπόν είναι ένα πλήγμα στην ιστορική πορεία του πολιτικού συστήματος. Ποιο ήταν η διαφορά? Ότι εδώ είχαμε μια κυβέρνηση που από το πρωί μέχρι το βράδυ, μαζί με όλα τις τα λιβανιστήρια, μας λέγανε ότι έχουμε το πιο σύγχρονο κράτος, το πιο επιτελικό, το πιο αποτελεσματικό. Και εκεί αναδύθηκε αυτή η κοροϊδία. Αυτή η προσβολή, η ύβρις ενός κράτους και μιας κυβέρνησης απέναντι στους Έλληνες πολίτες, μαζί με τα τραγικά θύματα και τους νεκρούς και τους τραυματίες και τις εκατοντάδες οικογένειές τους. Λοιπόν, αυτό συντάραξε. Αυτό δεν μπορεί να περάσει χωρίς πραγματική λογοδοσία μιας κυβέρνησης. Και τι λογοδοτεί? Ότι όλα γινόταν πάντα έτσι, μα προς Θεού. Ένα συμβάν που προκαλεί τέτοιους νεκρούς έχει και ποινικά αλλά και διοικητικά και πολιτικά την έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Δεν είναι τι έφτεξε στο σχέδιο Μάρσαλ που επέλεξε να μην προωθηθεί ο σιδηρόδρομος το 52
και να ενισχυθούν οι αυτοκινητόδρομοι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι πράγματι δεν έχουμε δίκτυο σιδηροδρόμων σύγχρονων όπως έχουν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί επιλέγει το αμερικάνικο μοντέλο στο σχέδιο Marshall. Και αυτό φταίει για τους νεκρούς, προς Θεού. Θα ήταν πολύ τραβηγμένο. Όμως το ότι επί δύο χρόνια προειδοποιήσεις ότι το σύστημα μπάζει, ότι το σύστημα είναι επισφαλές, ότι οι κίνδυνοι είναι και όλα αυτά με εξώδικα, δηλαδή δικαστικές πράξεις, και ο κύριος Υπουργός να δηλώνει ότι είναι ντροπή να μιλάμε για ασφάλεια στο σιδηροδρομικό δίκτυο, εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Mm-hmm. Εκεί η λογοδοσία δεν είναι, παιδιά, θα φτιάξω μια επιτροπή και θα το ψάξουμε κάποτε γενικώς τι κενά ή τι καθυστερήσεις στη σύμβαση εξυγχρονισμού των σιδηροδρόμων υπήρχαν, που και υπήρχαν και έχουν εξηγήσει και έχουν δοθεί εξηγήσεις και από τον Χρήστο Σπύργη και από άλλους. Ας αναλάβουμε όλοι την ευθύνη που μας αναλογεί αναμφίβολα. Έτσι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η έλλειψη βούλησης να ασχοληθεί κανείς με το δημόσιο συμφέρον και τις δημόσιες ανάγκες, όπως προκύπτει και από την περίπτωση των Ντεμπών. Βεβαίως. Τι να πω, έχουμε μια κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, μετά την πρώτη φοβερή περίοδο εγκλεισμού με την πανδημία, το lockdown, πολύ σύντομα, επειδή πλησίαζε το καλοκαίρι και επειδή ερχόντουσαν και τα εμβόλια, το θυμόμαστε όλοι, βγήκε και μας είπε ότι τώρα είμαστε στο τελευταίο μίλι, mm-hmm. με διάγγελμα. Mm-hmm. Όχι σε μια συγκυριακή δήλωσή του. Ότι είμαστε στο τελευταίο μίλι της πανδημίας και ακολούθησε η καταστροφή. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Παπαναστάσης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας λέγαν ότι ο πληθωρισμός είναι παροδικό φαινόμενο και είναι ένα-δυο μήνες και θα ομαλοποιηθεί η αγορά, θα αυτορυθμιστεί. Και ήρθε η βάρβαρη, ιδιαίτερα για τα φτωχά στρώματα, στα τρόφιμα και στις βασικές ανάγκες, η μείωση του εισοδήματος πάνω από 15%. Ενώ μας λέγανε είναι ένα παροδικό φαινόμενο δύο μηνών. Και ένα σωρό άλλα που αποδεικνύουν πόσο ακατάλληλη σχολή σκέψης είναι αυτή η πολιτική παράταξη και αυτός η πολιτική εκπροσώπηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους ανθρώπους του λαός που κυβερνούν τη χώρα, mm-hmm. και τους συμμέτερους. Mm-hmm. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δρίτσα, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στην ακρίβεια. Ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος καθημερινά, να τα βγάλει πέρα όπως είπατε και νωρίτερα. Τρόφιμα, ενέργεια, αυξημένα τιμολόγια ΔΕΗ, τι να πούμε, τι να πρωτοπούμε. Καύσιμα, δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Ωραία, και εδώ να συγκριθούμε. Ναι. Αυξήθηκε 4 χρόνια το τιμολόγιο της ΔΕΗ κατά 1 ευρώ. Θα μου πείτε, το έκυψε η ενεργειακή κρίση. Είναι βέβαια μόνο αυτό όμως, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Μας λένε φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί αποδέχτηκε το χρηματιστήριο ενέργειας. Μα δυο λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε έναν κανόνα που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αποδέχτηκε όχι ως κυβέρνηση, ως χώρα, για να συμμετάσχουμε και να συνυπάρχουμε σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και σύστημα αντιμετώπισης με κοινούς όρους των ζητημάτων αυτών. Εκεί τελεία. Από εκεί και πέρα το χρηματιστήριο ενέργειας που δεν έχουμε κανένα λόγο ως κόμμα και ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να το υπερασπιζόμαστε, ναι, άφηνε πολλά περιθώρια παρόλα αυτά. Κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση να ρυθμίσει
το σε τι ποσοστό συμμετέχει στο χρηματιστήριο ενέργειας και σε τι όχι. Και αυτό έκαναν χώρες όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία, όπως η Πορτογαλία. Και επομένως από τα παιχνίδια, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, που παίζονταν, που παίχτηκαν, παίζονταν και θα παίζονται στο χρηματιστήριο ενέργειας, να έχουν εργαλεία ως κράτη για να ρυθμίζουν με συγχωρείτε πολύ. Εντάξει, να ρυθμίζουν τα του οίκου μας. Ναι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ήταν τότε πια υπεύθυνη κυβέρνηση, αυτό το αρχικό σχέδιο το αγνόησε, δηλαδή δεν το δούλεψε, δεν θέλησε να παρέμβει υπέρ της χώρας ώστε να καθορίσει όρους και όρια. Μπήκε όλοι κατά το πρότυπο των σχέσεων και με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστός σύμμαχος. Χωρίς καμιά ανεξαρτησία πολιτικών επιλογών με τις εξειδικευμένες ανάγκες της χώρας, το οποίο είναι σταθερή πολιτική. Αυτό κάνει και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα και παντού. Λοιπόν, ο πιστός και έμπιστος και αδιαμφισβήτητος σύμμαχος, δηλαδή υποταγή. Αυτά τα πράγματα καθορίζουν τα εργαλεία που μπορείς ή δεν μπορείς, και εκεί τίθενται ζητήματα, να αντιμετωπίσεις και την εισαγόμενη κρίση. Αλλά πέραν αυτών που ισχύουν σε ένα βαθμό, αλλά έχουν και τις εξηγήσεις τους και τις απαντήσεις τους, προσπάθησα όσο μπόρεσα να δώσω τη βασική απάντηση. Μετά από αυτό δεν τελειώνουμε. Γιατί εδώ έχουμε κερδοσκοπία στο εσωτερικό της χώρας και στα καύσιμα. Εδώ προχθές ανακοίνωσαν οι αραβικές χώρες ότι θα μειωθεί η παραγωγή στην επόμενη διετία, και την άλλη μέρα το πρωί είχε αγριέψει κυριολεκτικά η τιμή της βενζίνης. Πώς είναι δυνατόν? Στο βενζινάδικο τι έλεγχος υπάρχει στα δηληστήρια και στα αποθεματικά τους? Κανένας. Λοιπόν, η κερδοσκοπία και εν συνεχεία κερδοσκοπία στα τρόφιμα, κερδοσκοπία στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις υπεραγορές, στα σούπερ μάρκετ και πολλά άλλα. Έτσι, πραγματικά η ακρίβεια δεν είναι μόνο εισαγόμενη, αλλά είναι σχεδόν κυρίως εσωτερική υπόθεση. Και είναι κερδοσκοπία Μητσοτάκη. Είναι πληθωρισμός, είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας πολύ συχνά. Όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά για να δείξουμε ότι υπάρχουν λύσεις που δεν αξιοποιούνται. Και δεν αξιοποιούνται γιατί ο κύριος Γεωργιάδης τον είδατε. Μέχρι και απροστιμάτιστη διαφήμιση σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ έκανε. Δεν θα πω εγώ όνομα για να μην... Συνεχίζει η διαφήμιση. Αλλά φυσικά. Αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνουν πια όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως επιλογής ψήφου, ανεξαρτήτως προέλευσης πολιτικής. Και αυτά πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι ούτε ζήτημα προσώπων, ούτε ζήτημα ενός μόνος κόμματος. Είναι ζήτημα αλλαγής πολιτικής, που βέβαια η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί αυτή την αλλαγή να τη σηκώσει. Χρειάζεται μια συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων, τίμιων και καθαρών, που να μπορούν να κοιτάξουν τον κόσμο στα μάτια και να του πούν: εμείς δεν έχουμε βάλει στη τσέπη μας ούτε ένα ευρώ, και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει. Όπως και να είναι, 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία ένα τέτοιο ολίσθημα, ενώ καθημερινά βγάζουν ό,τι θέλει και δεν θέλει κανείς, ένα τέτοιο ολίσθημα διαφθοράς στελέχους πολύ περισσότερο διεφθαρμένης πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχανε, δεν βγάλανε 4 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που μου το λένε, που δεν είναι αριστεροί ή ΣΥΡΙΖΕΙ. Στον Πειραιά, παλιοί Πειραιώτες δεξί, Θοδωρή, εγώ δεν πάω να είμαι με την παράταξή μου γιατί εκεί είμαι. Αλλά και στο λιμάνι μου το λένε. Ναι. Αλλά πρώτη φορά είχαμε στο δημόσιο βίο έντιμη κυβέρνηση δεκαετίες τώρα. Που δεν είχε, ήταν διεφθαρμένη και δεν είχε συναλλαγές. Λίγο είναι αυτό για το νοικοκύρεμα και για το να μπορεί να εξασφαλίζει κανείς πόρους που να τους στρέφει προς δημιουργικές και κοινωνικά δίκαιες κατευθύνσεις. Η εξουσία διαφύρει, λένε κάποιοι. Έγινε μια πάλι και δική μας με βάση τις αξίες μας, το παρελθόν μας, την ιστορία μας, να μην υποκύψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Αυτό πρέπει να μας ελέγχει ο ελληνικός λαός κάθε μέρα. Έτσι. Και να το απαιτεί και από εμάς και από όλους. Έτσι. Κάτω τα χέρια από το μέλι. Έξω το δάκτυλο από το μέλι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσω κάπου εδώ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για άλλη μια εμφάνιση. Τώρα ή θα το κάνουμε εδώ στα Κύθυρα, θα είναι ζωντανή ή τηλεφωνικά. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε πάρα καλά. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, καλό αγώνα. Καλό αγώνα καλή, για όλους. Καλή επιτυχία. Γιατί ο αγώνας είναι και αγώνας καθημερινής ζωής για όλους τους ανθρώπους. Φυσικά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Πειραιά και Νήσων με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόδωρος Δρίτσας. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα για να πάμε μετά στην δεύτερη πολιτική συνέντευξη για σήμερα.